Ωραία. Ε, ε, ασφαλή είχαμε πριν πούμε στο με τον Νίκο, ένα παράλληλο τηλεφώνημα. Ε, ασφαλή λένε από το περιβάλλον των συνδικαλιστών του, ΕΑ, του ΕΑΣ ότι στη χθεσινή συνάντηση με την Τρόικα αποφασίστηκε συνέχιση τη λειτουργία των ΕΑΣ για 18 μήνε. Θα γίνουν ωστόσο 300 απολύσει από του 800 εργαζόμενου και σε 18 μήνε το εργοστάσιο αυτό θα μετατραπεί σε στρατιωτικό. Επίσης, όταν το εργοστάσιο αυτό γίνει στρατιωτικό, θα γίνουν άλλες περίπου 150 απολύσεις και ο στόχος είναι το προσωπικό να μην ξεπερνάει τα 340 άτομα. Με αυτόν τον τρόπο, λένε οι συνδικαλιστές, θα χαθούν, ενδέχεται μάλλον να χαθούν συμβάσεις, αφού δεν θα ανανεωθούν συμβόλαια όταν κάποιο ξέρει ότι αυτή η εταιρεία σε 18 μήνε θα μετατραπεί. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί ναι. θυμίζω είναι ένα από τα προαπαιτούμενα και ένα από τα αγκάθια και ενδοκυβερνητικά το τι θα γίνει με τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Και ένα από τα θέματα συστήματα. που η κυβέρνηση έλεγε ότι με τίποτα δεν θα κάνει πίσω. Ε, δεν, ένα, μην το ξεχνάμε, έτσι λεπτό. δεν είναι. Ένα λεπτό. Αυτό Ή το κάνω λάθο και σε αυτό. Όχι, δεν κάνει λάθο, αλλά περίπου yeah. αυτό ήταν το σχέδιο που είχαμε, ότι θα μείνουν εν λειτουργία με απολύσει. Αυτό που λε, Στάκι, το Μπά έχει λέει. Έγινε συμφωνία. Άρα μένουν τα Είναι μια χρυσή τομή. Αν μου επιτρέπετε οι φράσει, βεβαίω, ναι. γιατί το μιλάμε για απολύσει ανθρώπου που ξέρει τη θέση μου. Είμαι απόλυτα ανάντιον αυτού. Ε, να φύγουν 300 άνθρωποι τώρα, να μείνουν από, δηλαδή από του 800 εργαζόμενου και στη συνέχεια άλλοι 150. Άρα Όταν συνολικά ψ... 450 άτομα. Κοίταξε, <κοί> και θα Κοίταξε, 18 μήνε λένε αυτοί που έχουν mm. την πληροφορία ότι το εργοστάσιο θα λειτουργήσει έτσι και μετά τον 1,5 χρόνο θα μετατραπεί σε στρατιωτικό και θα γίνουν άλλε 150 απολύσει.